είναι αυτό που θέλουμε περισσότερο όταν στέλνουμε ένα βιογραφικό. Να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα, να είναι λίγο πιο ψηλά από τον ανταγωνισμό. Θέλουμε το βιογραφικό μας να είναι αυτός ο ψηλός στη συναυλία που ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δώσαμε μερικές ωραίες ιδέες στα βίντεο με τις συχνές ερωτήσεις. Τα ιδέες, όπως το να είναι μία σελίδα, να είναι στημένο σε ένα σωστό template κλπ. Αλλά αν έπρεπε να συγκεντρώσουμε τις 7 πιο καλές πρακτικές για ένα βιογραφικό που δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να αγνοήσει, θα ήταν αυτές. Το καλύτερο βιογραφικό είναι τα πολλά βιογραφικά. Σε μπερδέψαμε? Εννοούμε ότι δεν πρέπει να στέλνεις το ίδιο βιογραφικό παντού. Ας έχεις ένα βιογραφικό ως δομή και βάση, αλλά να το προσαρμόζεις κάθε φορά ανάλογα με τον κλάδο και τη θέση που θες να διεκδικήσεις. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο tip. Για παράδειγμα, μπορεί να θες να χτυπήσεις μία θέση για πωλήσεις, αλλά και μία θέση για εξυπηρέτηση πελατών. Αλλιώς θα προσαρμόσεις το CV σου σε κάθε περίπτωση. Ιστερόγραφο. Σου έχουμε ετοιμάσει και βίντεο με συγκεκριμένες συμβουλές CV για αυτούς τους δύο κλάδους. Μα όλα να τα έχουμε προβλέψει πια. Κέρδισε τον αναγνώστη με την πρώτη ματιά. Πριν καν το διαβάσει οποιοδήποτε το λάβει στα χέρια του, πρέπει να του αρέσει αισθητικά. Δώσε προσοχή στο να είναι όμορφη, να φαίνονται καθαρά οι επιμέρους ενότητες. Μπορείς να βάλεις και bullets. Να έχει απλά και αρκετό λευκό χώρο. Να μην είναι μπουκωμένα όλα δηλαδή. Να έχει ωραία μορφοποίηση. Να μην έχει 15 διαφορετικές γραμματοσειρές και περίεργα χρώματα. Προτίμησε να αναφέρεις τα αποτελέσματα που έφερες παρά τις αρμοδιότητες που είχες. Δηλαδή, αν είχες έστω και λίγη προϋπηρεσία, γράψε τι πέτυχες μέσα στο διάστημα που δούλεψες. Κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα ως δάσκαλος και βοήθησες πέρσι 10 μαθητές να πετύχουν τους στόχους τους. Είσαι copywriter και αύξησες με τα λεκτικά σου τους followers στο Facebook από 1.000 σε 10.000. Κατάλαβες. Τυχαία παραδείγματα είναι αυτά, αλλά το θέμα είναι να τους δείξεις τι πέτυχες. Βάλε λέξεις κλειδιά, keywords που θα δείχνουν ότι είσαι ο σωστός άνθρωπος για τη θέση. Τσέκαρε τι ζητάει η θέση εργασίας και πώς το εκφράζει, με τι όρους, και βάλε στο βιογραφικό σου αντίστοιχες λέξεις. Χρησιμοποίησε action words ή action verbs όπως αύξησα, δημιούργησα, συμμετείχα, εφάρμοσα, τραβούν πάντα την προσοχή. Αν θες να αναφέρεις σεμινάρια ή μαθήματα που παρακολούθησες ή παρακολουθείς τώρα, προτίμησε να βάλεις αυτά που συνδέονται κάπως με την αίτηση που κάνεις. Είναι πολύ ωραίο να έχεις κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, αλλά αν η αίτηση είναι για financial analyst, συνήθως οι recruiters προσπερνούν ένα βιογραφικό όταν βλέπουν πολλές πληροφορίες που δεν τους είναι χρήσιμες. Ξαναδιάβασέ το. Και ξανά. Και ξανά. Και διόρθωσέ το. Και δώσε το και σε ένα-δύο φίλους σου να το δουν. Θα με ρωτήσεις τώρα, θα κάνω έτσι το βιογραφικό μου να ξεχωρίσει? Ναι. Ξέρεις πόσα βιογραφικά έρχονται με λάθη τυπογραφικά, ορθογραφικά κλπ. Τουλάχιστον τα 8 στα 10. Ας είναι το δικό σου βιογραφικό διορθωμένο και προσεγμένο στη λεπτομέρεια. Θα είναι σαν όαση για τους recruiters. Υπάρχουν και άλλες καλές πρακτικές. Δες τα αντίστοιχα βίντεο και tips, δες τις θέσεις που κάνεις fit και στείλε το σωστό βιογραφικό.